Για πρώτη φορά οι Ρώσοι άρχισαν να μιλάνε για απελευθέρωση του Κιέβου και της Οδυσσού. Σε μια χρονική στιγμή όπου εννοεί εκατέρωθεν επιχειρήσεις, θα έπρεπε να σταματήσουν λόγω καιρικών συνθήκων, καθώς ο χειμώνας στην Ουκρανική Στέπα είναι ιδιαίτερα βαρύς, εντούτοις η στρατιωτική πίεση της Ρωσίας μεγαλώνει καθημερινά. Τη Δευτέρα έγινε για πρώτη φορά μαζική χρήση της ρωσικής αεροπορίας σε τακτικό ρόλο σε όλο το μήκος του μετόπου με τη χρήση κατευθυνόμενων πυρομαχικών. Αλλά το σημαντικότερο είναι το μήνυμα που εκπέμπει πλέον η Μόσχα. Θα απελευθερωθούν τόσο το Κίεβ όσο και η Οδυσσός, δηλώσε ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια Γευγένη Μπαλίτσκι κατά τη διάρκεια τελετή, όπου οι πόλει τη Μαριούπολη και τη Μελιτόπολη θυμήθηκαν με τον τίτλο τη Πόλη Στρατιωτική Δόξα, ο Μπαλίτσκι υποστήριξε ότι η ιστορική δικαιοσύνη έχει επιτελεστεί με την επανένωση των πολεών μα με το ρωσικό εθνικό κορμό, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να νικήσουμε γιατί πολλέ περισσότερε πόλει τη Ουκρανία περιμένουν την απελευθέρωσή του. Θα απελευθερώσουμε την Οδυσσό, μια ηρωική πόλη, θα απελευθερώσουμε και το Κίεβο. Αυτέ είναι οι πόλει μα. Ξέρουμε ότι θα απελευθερωθούν. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικέ ημέρε ο ίδιο ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι όλοι ξέρουν ότι ο Δυσσό είναι Ρωσική πόλη.